Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου, καλό μήνα σε όλους. Τέλειωσε αυτός ο μήνας, τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα. Πραγματικά στο πολιτικό σκηνικό ζούμε στιγμές απείρου κάλους. Συνεχίζεται επί της ουσίας η υπόθεση με την Γκαζόζα, η υπόθεση της Γκαζόζας του κυρίου Φωκά. Έχουμε επίσης τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ο οποίος δεν παραιτήθηκε, έχει δώσει μια παράταση ζωής για την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για 4-5 μέρες μέχρι να, όπως είπε και ο ίδιος όταν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, για να περάσει, τουλάχιστον αυτό του ζήτησε ο κύριος Βούτση, να περάσει συμφωνία, όχι η συμφωνία των Πρεσπών, να περάσει η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει τις επόμενες μέρες στην Ελληνική Βουλή. Από εκεί και πέρα έχουμε σοβαρές καταγγελίες και αιχμές από την πλευρά του κυρίου Αμυρά, του ανεξάρτητου πια βουλευτή προερχόμενου από το ποτάμι κατά του κυρίου Θοδωράκη. Πολύ σοβαρές καταγγελίες, θα τα δούμε και όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε και την κυρία Μεγαλοοικονόμου που σήμερα έσπασε το εμπάργο και πήγε στο Sky και είπε ότι δεν την ενδιαφέρει αν διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ και θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Πραγματικά ένα πολιτικό σκηνικό που όπως έχει διαμορφωθεί, εγώ θα το χαρακτήριζα για γέλια και για κλάματα, γιατί είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Να δώσω τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή πριν προχωρήσουμε σε όλα τα θέματα που θα ξεδιπλώσουμε και σήμερα μέσα από τις δημοσκοπήσεις και πραγματικά έχουμε πολλά και πολλούς συναδέλφους που θα περάσουν εδώ από το στούντιο να μας δώσουν το ρεπορτάζ τους. Δημοσκοπήσεις papakiatika.tv.gr στο Twitter, στο Facebook, δημοσκοπήσεις Attica.tv. Το email της εκπομπής είναι δημοσκοπήσεις papakiatika.tv.gr και το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-007-11. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, δικές σας επισημάνσεις και παρατηρήσεις και θα σας κεράσουμε και εμείς γκαζόζα όσους στείλετε το μήνυμά σας. Έρχομαι λοιπόν στο στούντιο, πάμε κατευθείαν Αλεξάνδρα Κατσαρού. Καλησπέρα Αλεξάνδρα. Καλό μήνα. Θέλω να μπούμε λίγο ευδιάθετα γιατί νομίζω και η πολιτική επικαιρότητα με βάση τα στοιχεία που έχουμε, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και μετά τους κλειδονισμούς που έχουμε ακόμα μάλλον από τη Συμφωνία των Πρεσπών σε όλα τα κόμματα, έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει αυτό που είπα και πριν, έχει τις αστείες πλευρές αλλά και τις πολύ σοβαρές πλευρές. Πάντως βλέπω δεν προσαρμόζεσαι, λες τη γείτονα χώρα Σκόπια. Θα σε τιμωρήσω. Εγώ θα κάνω το αντίθετο από αυτό που έκανε ο κύριος Ζάεφ χθες σε συνέντευξη. Σκέτο Μακεδονία, έτσι. Που είπε σκέτο Μακεδονία. Για μία τουλάχιστον μέχρι να επικυρωθεί και επίσημα όλο αυτό, δηλαδή αντιστρέφω αυτό που έχει πει ως επιχείρημα ο κύριος Ζάεφ, θα συνεχίζω να το λέω Σκόπια ή πρώην Ιουκοσλαβική Μακεδονία. Μαζί σου Γιώργο. Που γουδουμού, όπως έχουμε συνηθίσει και να εδώ το λέμε. Υπάρχουν εξελίξεις στη κεντρική πολιτική σκηνή. Εμείς αυτοδιοικητικά γυρίζουμε χρόνια πίσω. Πάμε 4 χρονάκια πίσω. Θα τα δούμε αυτά. Θα μείνουμε πρώτα στα πολιτικά. Να δούμε λίγο κάποια αποσπάσματα που θεωρώ ότι έχουν αρκετό ενδιαφέρον σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το απόσπασμα και τις σοβαρές καταγγελίες και αιχμές που άφησε ο κύριος Αμυράς, ο ανεξάρτητος βουλευτής πια, για τον πρώην επικεφαλής του ποταμιού, πρώην επικεφαλής του μάλλον στο ποτάμι, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πραγματικά θλίβομαι όταν βλέπω το ποτάμι των δικαιωμάτων. Το ποτάμι που ήταν στην πρώτη γραμμή για τα προσωπικά δεδομένα, για το απόρριτο των συνομιλητών, για να μην γίνονται υποκλοπές, για, να μετέρχεται τέτοιων μεθόδων. Είναι θλιβερό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πρότεινα και θα έλεγα στον κύριο Θεοδωράκη να βγάλει στη δημοσιότητα όλα τα ηχητικά, όλο το υλικό, για να έχει ο κόσμος μία εικόνα του τι υπόθηκε πραγματικά και τι όχι σε αυτές τις σκέψεις. Και κυρίως και πρωτίστως. Γιατί υπάρχουν και άλλα που έχουν υποθεί. Από μένα έχει το ελευθέρας, ο κύριος Θεοδωράκης, να βγάλει τα πρακτικά, τα ηχογραφημένα, τη πολύ σημαντική, τη σημαντικότερη σύσκεψη στην οποία εγώ συμμετείχα στο ποτάμι αυτά τα 4 χρόνια μεταξύ εμού, του κυρίου Ψαριανού και του κυρίου Θεοδωράκη. Γιατί το λέτε όμως έτσι? Διότι θα πρέπει εκείνος να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Αρκεί να δώσει τη δημοσιότητα. Που υπόθηκαν εκεί μέσα. Βεβαίως. Όπως. Και τον εκθέτουν, γιατί το λέτε έτσι? Κοιτάξτε. Εγώ είμαι τον πρόεδρος με αυτά. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και λέω, ο κύριος Θεοδωράκης, αν θέλει να συνεχίσει αυτόν τον βρώμικο πόλεμο, διότι μιλάμε περί παράνομων πρακτικών, να βγάλει στη δημοσιότητα όλο το ηχητικό υλικό.
Και κυρίως να βγάλει τις απαντήσεις στα επίμονα ερωτήματα τα δικά μου, τις απαντήσεις τις δικές του, για ποιο λόγο τελικά θέλει να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών. Απάντησε. Βεβαίως. Απάντησε μέσα στη σύσκεψη. Βεβαίως και απάντησε. Στην κλειστή σύσκεψη μεταξύ μου, Ψαριανού και του Ιδίου. Δεν θα σας το πω εγώ, να μου δώσει το ελεύθερο. Εάν μου δίνει το ελεύθερο και τώρα μας στείλει μήνυμα ο Θοδωράκης, μπορώ να σας το πω. Για, ναι, λοιπόν, αυτό που λέτε είναι μορφή, κυρία Μοιρά. Όχι, κυρία Μοιρά, δεν θα το περάσουμε έτσι αυτό. Αφήνετε τώρα να βαρύ υπονοούμενο για τον κύριο Θεόδωρα. Εγώ δεν θα σας αφήνω. Όχι, γιατί αφήνετε, όχι. Τι δεν λέτε. Εγώ λοιπόν λέω, ένα λεπτό κύριε Οικονόμου. Αφήνετε υπονοούμενο για τον πρόεδρό σας. Βαριά υπονοούμενο. Δεν αφήνω υπονοούμενο. Λέω, εάν δώσει το ελεύθερο, να βγάλει στη δημοσιότητα τα πρακτικά και τις ηχογραφήσεις. Είναι με το αυτό που υπόθηκε. Μα δεν με αφήνετε να απαντήσω. Γιατί μα είναι κάτι, λέτε κάτι βαριά. Σας λέω λοιπόν για τον να δώσει στη δημοσιότητα τα ηχογραφημένα της κλειστής σύσκεψης που έγινε με θέμα Τεό Σκοπιανό. Μία σύσκεψη που έγινε μεταξύ μου. Για τι ποιο λόγο, για ποιο, δύο ερωτήματα. Τι το ρωτήσατε. Για ποιο λόγο στηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, εάν έχει να αναλάβει δεσμεύσεις και έναντι ποιον. Και τι σας είπε. Και απάντησε και σε αυτό. Ρωτήστε τον κύριο Θεοδωράκη. Απάντησε και στα δύο. Βεβαίως απάντησε. Και ήμουν και εγώ και ο Ψαριανός. Και ο Θεοδωράκης, αυτή, σύσκεψη... Βεβαίως, αυτή η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του κ. Θεοδωράκη. Όμως, ακούστε λίγο για να βάλουμε τα πράγματα σε μια πραγματική διάσταση. Το ποτάμι το διέλυσε ο Θεοδωράκης. Μάλιστα, ήταν σαφής ο κ. Σαμιράς, αλλά να δούμε μέχρι και την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο δεν έχουμε κάποια απάντηση από την πλευρά του κ. Θεοδωράκη σχετικά με τα λεγόμενα του κ. Αμυρά. Πιστεύω ότι θα υπάρξει απάντηση στο επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Θεοδωράκης έχει μάθει να απαντάει και να μιλάει σε τέτοιου είδους ζητήματα και ειδικά όταν είναι τόσο σημαντικές καταγγελίες και μορφές στο πρόσωπό του. Να πάμε όμως να παρακολουθήσουμε λίγο, γιατί είναι και Παρασκευή και πραγματικά και την ώρα που φτιάγναμε, που κόβαμε αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα, μας δημιούργησε ιδιαίτερη ευθυμία. Είναι οι ατάκες που έδωσε ο κύριος Φωκάς σχετικά με την υπόθεση της Γκαζόζας, η οποία, όπως φαίνεται, συνεχίζεται και σήμερα. Εγώ ξέρω ότι αν παραποιήσουν το άρθρο 15 του κανονισμού της Βουλής, από εκεί και πέρα θα δουν τι εστί βερίκοκο. Τι εστί βερίκοκο. Δηλαδή. Τι εστί βερίκοκο. Είμαστε 5 βουλευτές, θα μείνουμε. Μπορεί να μην είμαστε μόνο ανεξάρτητοι Έλληνες, αλλά θα είμαστε και ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά θα έχουμε δικαίωμα να μπούμε στην Ολομέλεια και να μιλήσουμε. Mm-hmm. Έχουμε την κυρία Κόλλια, έχουμε τον κύριο Κατσίκη, έχουμε εγώ. Ο πρόεδρος που είναι ασυγκράτητος έτσι κι αλλιώς. Το ασυγκράτητος, οπότε ο Ζουράρης θα μπει μέσα. Θα τους πλακώσει στα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Ο Πάνος ο Καμένος, ξέρετε, μιλάει πολύ καλά τα γαλλικά. Βεβαίως. Πολύ καλά. Το ξέρουμε αυτό. Θα τους μιλήσει όλους τα γαλλικά εκεί μέσα. Αλήθεια. Αυτό δεν το ξέραμε. Ποντιακά μιλάω εγώ. Ποντιακά. Ποντιακά να λελεύωσε Μαρία. Ποντιακά, ναι. Ακούς Μαρία, τι σου λέει ο κύριος Φωκάς. Να λελεύωσε. Και θα γίνει εκεί πέρα μέσα το έλα να δεις και θα πούμε πολλές γκαζόζες. Μάλιστα. Πάντως ο κύριος Παπακριστόπουλος προς το παρόν δεν έχει παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, μήπως το πιάσει πάλι λάστιχο και τελικά καθυστερήσει για άλλη μια φορά να πάει στη Βουλή. Ήταν κάτι, μια δικαιολογία επίσημη που έδωσε και ο ίδιος. Οι φίλοι γίνανε εχθροί και εχθροί γίνανε αδέλφια, Γιώργο. Και έχουμε χαθεί σε μετάβραση, ποντιακά, γαλλικά. Αυτό θέλω να το ζήσω πραγματικά. Βέβαια, εντάξει, και αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά φαντάσου και μια συνεδρία της Βουλής με γαλλικά, ποντιακά, γκαζόζες, ναι, και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα είχε αρκετό ενδιαφέρον. Είναι αστείο το κλίμα. Εγώ θέλω να πάμε όμως στα αυτοδιοικητικά, αλλά πριν πάμε στα αυτοδιοικητικά έχουμε και σημαντικές εξελίξεις. Είχαμε τις κρίσεις στην πυροσβεστική, όπου έχουμε αλλαγές στην ηγεσία της πυροσβεστική και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη αλλαγή, αποστράτευση για την ακρίβεια, γιατί και το πρόσωπο το οποίο αποστρατεύεται έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία και συνδέεται με το μάτι.
Ήταν καθαριστικές οι κρίσεις στα ανώτατα κλιμάκια. Έχουμε, φεύγουν 5 ανώτατοι αξιωματικοί, πολλοί ταξίαρχοι και μέσα σε όλους αυτούς ο κύριος Ιωάννης Ράμφος, ένας άνθρωπος μάχημος, υποστράτηγος τόσα χρόνια στην υπηρεσία του σώματος. Εκείνος που μίλησε πρώτος για νεκρούς, επικοινωνώντας εκείνη την αποφράδα μέρα 23 Ιουλίου στο Μάτι, 8 το βράδυ προχωράει προς εμένα ένας άνθρωπος καμένος, ο οποίος κατέβησε μπροστά στο Βεζινάδικο. 11 το βράδυ. Αυτά που μεταφέρεις να διευκρινίσουμε ήταν αυτά που υπάρχουν στη δικογραφία, τα οποία έχει πει. Επιχειρησιακά εκείνη την ώρα του καθήκοντος κατέθεται, έπαιρνε τηλέφωνο και ενημέρωνε ο κύριος Ράφος, ο υποστάτηγος λοιπόν της πυροσβεστικής. Και ένα τέταρτο πριν την ευρύτατη αυτή σύσκεψη, την περιβόητη με τον Πρωθυπουργό. Υπό τον Πρωθυπουργό, αυτό το συντονιστικό που έγινε, το οποίο αμφισβητήθηκε πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες για το κατά πόσο γνώριζε ο Πρωθυπουργός τέλος πάντων ότι υπήρχαν νεκροί ή δεν το γνώριζε. Είχε γίνει και εκείνη την περίοδο πολύ μεγάλος διάλογος, αν είχε ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός. Πάντως, να σου πω και με δημάρχους της περιοχής που έχουμε συνομιλήσει, αλλά και μέσα από το ρεπορτάζ, υπάρχει και η εκτίμηση ότι ο Πρωθυπουργός, μάλλον όχι, η ενημέρωση υπήρχε, αλλά δεν είχε φτάσει στα αυτιά του Πρωθυπουργού. Στα αυτιά, ναι. Σε ανώτατο επίπεδο. Μα εδώ ο κύριος Ράφος διαβίβαζε ένα τέταρτο λοιπόν πριν από αυτή την συνάντηση, πριν από αυτό το συντονιστικό, ότι είδε και ακόμα 7-8 νεκρούς. Όλα τα άτομα προσπαθούσαν, ήταν στην προσπάθειά τους να βγουν από τα αυτοκίνητά τους, βρέθηκαν καμένα έξω ακριβώς από τα οχήματά τους. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μάχημος άνθρωπος, αποστρατεύτηκε. Τέλος εποχής για τον κύριο Ράμφο. Με πικρία, φαντάζομαι, εγκαταλείπει το πυροσβεστικό σώμα. Και δεν ήμουν εκείνος. Είναι και ο υπαρχηγός επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γιώβας. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν εν ώρα καθήκοντος. Δεν ήταν υποχρεωμένος δηλαδή, να βρίσκεται εκεί εκείνη την μέρα. Γύρισε άρον-άρον για να βοηθήσει επιχειρησιακά στο Μάτι. Και τελικά τόσους μήνες αργότερα του κλείνουν την πόρτα. Και αυτός πικραμένος και απογοητευμένος, μάλλον θα αντιδράσει στο Συμβούλιο των Κρίσεων. Μάλιστα. Θα δούμε. Υπάρχουν θα δούμε δηλαδή. Θα πάντως, αν κάνουμε έναν απολογισμό, Αλεξάνδρα, από τότε, είναι πολύ λίγα πρόσωπα τα οποία είχαν κεντρικό ρόλο τότε που σήμερα παραμένουν στις θέσεις τους. Δεν το συζητώ. Μόνο ο κ. Μαθεόπουλος. Ο κ. Μαθεόπουλος, ο οποίος έμεινε στη θέση του. Έφυγαν όλοι οι κατώτεροι, ο κ. Μαθεόπουλος είναι ακόμα εκεί. Είναι δεν τον μόνο πήραξα. Συγκεκριμένα, αλλά και ναι. Γενικότερα βλέπουμε υπουργούς που έφυγαν από την κυβέρνηση, άλλοι υπουργοί έφυγαν από την κυβέρνηση και πήγαν στο κόμμα. Βεβαίως. Παρετήθηκε τότε ο κ. Καπάκης. Έχουμε γενικά αυτό όλο και όπως έχουμε συζητήσει και πολλές φορές με αυτοδιοικητικούς, θα είναι και αντίβαρο για τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές, θα λειτουργήσει, θα παίξει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος να ξεχάσει τα 100 θύματα. Και εμείς που δεν και είχαμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Μα δεν το συζητάμε. Εμείς δεν ήμασταν εκεί. Μπορεί. Εγώ δεν είχα προσωπικά κάποιον φίλο ούτε που να γνωρίζω. Ούτε τα 24 θύματα της Μάνδρας. Εκεί είμαστε ακόμα, είναι ακόμα πιο κοντά μας. Εκεί μας πονά ακόμα περισσότερο. Δεν το συζητώ. Αλλά κανείς δεν θα ξεχάσει. Ήταν μια αποφράδα χρονιά. Αυτό που έγινε πέρσι. Μια εθνική πέρσι, τραγωδία που πραγματικά γράφτηκε στην ιστορία. Βέβαια, δεν το συζητώ. Μια ακόμα εθνική τραγωδία, για να είμαι ακριβής, που γράφτηκε στην ιστορία. Δεν θα μάθουμε πολλά πράγματα και για πολύ καιρό ακόμα. Και πάμε τώρα στην ΚΕΔΕ. Είχαμε χθες συνεδρίαση για τα ταμιακά διαθέσιμα. Είχαμε μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία χθες, όπου μας έδωσε το πρώτο ρεπορτάζ. Τώρα μπορείς να μας δώσεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα πώς αντιδρούν οι αυτοδιοικητικοί σε σχέση με τα ταμιακά διαθέσιμα και τι θα πράξουν από εδώ και πέρα. Χαμός έγινε. Χαμός έγινε. Η αυτοδιοικητική είναι πυρ και μανία. Και όχι με τον άμεσα πολιτικό τους υπεύθυνο, τον κύριο Χαρίτση, τον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χουλιαράκη, Γιώργο Χουλιαράκη, ο οποίος 24 πρώτου, έχω εδώ μαζί μου την υπουργική απόφαση, 24 πρώτου υπέγραφε λοιπόν την απόφαση για την υποχρεωτική μεταφορά των πλεονασματικών ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος είναι προϋπόθεση, η ύπαρξη του οποίου είναι προϋπόθεση για να τους διανεμηθούν η ΚΑΠ, η αυτοτελής τους πόροι. Λοιπόν, για όσα δημοσιεύματα διάβασα σήμερα,
να πω ότι είναι λάθος όταν διαβάζεται για ΚΙΑ, για κοινή υπουργική απόφαση. Δεν είναι κοινή υπουργική απόφαση. Είναι την έχει υπογράψει μόνο Οικονομικών. Ο κ. Σκουλιαράκης. Είναι λάθος να λέμε ότι ο κ. Σεβαχάρης έχει υπογράψει. Έτσι κι αλλιώς, έχω την αίσθηση, αν ενθυμούμε καλά μέσα από το ρεπορτάζ και όταν πρωτοέγινε αυτή η ιστορία το 2015, ήταν κάτι το οποίο το ζητούσε το Υπουργείο Οικονομικών, ναι. Καθαρά. Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών είναι το αρμόδιο τέλος πάντων να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τουλάχιστον επισήμως δεν φαίνεται να είναι ενήμερος, να ήταν ενήμερος ο κύριος Χαρίτσης. Και είχαμε και βαρύς χαρακτηρισμούς εχθές. Καλά, δεν μπορούσε να μην είναι ενήμερος ο Υπουργός Εσωτερικών σε μια τέτοια. Επισήμως, σου λέω έτσι. Επισήμως, γιατί υποτίθεται. Μίλησε ο κύριος Πατούλης μαζί του, το πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ, και είπε ότι δεν γνωρίζω επισήμως κάτι και θα ζητήσω περισσότερες διευκρινήσεις. Υπήρξαν βαρύτατοι χαρακτηρισμοί εχθές για αυτή την απόφαση. Ο κύριος Κανελόπουλος, ο οποίος είναι έγκριτος νομικός, μίλησε για βαθύ χέρι του κράτους στα εσωτερικά των Δήμων. Είναι η τέταρτη χρονιά πολιορκίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα ξεκίνησαν με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 2015. Εξανήθηκε ο κ. Πατούλης και λέει: ως πότε η κεντρική διοίκηση θα νομοθετεί εις βάρος της αυτοδιοίκησης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μιλάει για θεσμική εκτροπή. Λοιπόν, μετά είχαμε. Κοιτάξτε, είναι και τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Έτσι. Το είπαμε και χθες ότι όταν μιλάμε για το 2015, μιλάμε σε μια χώρα σε οικονομική ασφυξία. Λόγω όλης αυτής της πίεσης, ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό και των χειρισμών της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, τώρα τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Υποτίθεται είμαστε εκτός μνημονίου, όχι εκτός επιτήρησης όμως. Είμαστε σε πολύ καλύτερα, τουλάχιστον όπως δείχνουν οι αριθμοί, δεδομένα οικονομικά, οπότε... Μοιράζουμε λεφτά. Αυξήθηκε ο κατώτατος, καταργήθηκε ο κατώτατος. Δηλαδή, πώς είναι τη μία μοιράζει λεφτά και την άλλη να τα δεσμεύεις. Και πρόσεχε, η υπουργική απόφαση δεν αφορά τα όργανα του κεντρικού κράτους. Δεν αφορά νοσοκομεία. Δεν αφορά ΔΕΚΟ. Αφορά τους Δήμους. Και παραπέμπει η υπουργική απόφαση, αν τη διαβάσεις. Μία χαίρομαι που δεν αφορά όμως και τα, εντάξει, τα νοσοκομεία. Αυτό θα σήμαινε... Γιατί καταλαβαίνουμε τι θα σήμαινε αυτό και στη δημόσια υγεία αν είχαμε δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων. Εντάξει, συμφωνούμε βεβαίως. Επίσης, να πούμε ότι η υπουργική απόφαση παραπέμπει σε ενημερωτικό σημείωμα του ΟΔΙΧ, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το οποίο αναφέρει ότι τα διαθέσιμα αξιοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη σύναψη συμφωνιών βραχυχρόνιων ρέπο. Εκεί, σε αυτή την περίπτωση, δίνεις 100 ευρώ, Γιώργο, και θα πάρεις πίσω 80. Δεν θα πάρεις ούτε απόδοση ούτε τίποτα. Θα βγεις χαμένος. Το ποτήρι ξεχυλίζει λοιπόν και με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Οι αυτοδιοικητικοί μιλούν για ένα στιγνό εκβιασμό. Και να πούμε ότι είναι ειρωνικό. Λίγες μέρες πριν ο κ. Χαρίτσης μιλούσε για τα πλεονεκτήματα του Κλεισθένη και ανέφερε πρώτο-πρώτο ότι θα διασφαλίσει την αυτοτέλεια των πόρων των Δήμων και γενικότερα την αυτοτέλεια των Δήμων. Για ποια αυτοτέλεια λοιπόν μιλάμε, όταν σου υφαρπάζουν και τους πόρους και τα ταμιακά σου διαθέσιμα και σου λένε ότι δεν μπορείς να διατηρείς λογαριασμούς διευκόλυνσης σε άλλες τράπεζες πλην της τράπεζας της Ελλάδος. Δηλαδή, ένας Δήμος μπορεί να έχει λογαριασμούς στην Πειραιώς, σε οποιαδήποτε δομή. Ανάλογα σε ποια τράπεζα, σε ποιο τραπεζικό σύστημα, σε ποιο τραπεζικό κατάστημα, τέλος πάντων, σε ποια τράπεζα εξυπηρετεί βάσει των επιτοκίων που παίρνει. Βεβαίως, από εκεί γίνονται και οι πληρωμές των ανθρώπων, των υπαλλήλων. Και έρχονται λοιπόν, είπε ο κύριος Καστρινός πολύ εύστοχα εχθές, ότι αναμένεται να καταρρεύσουν. Ο υπεύθυνος οικονομικών της ΚΕΔΕ, και έχει ιδιαίτερη σημασία. Ήταν και συγγητής εχθές, βεβαίως, άνθρωπος που τα έχει ψάξει φυσικά, και είπε ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες θα καταρρεύσουν. Και μαζί με αυτές θα καταρρεύσουν και οι συστημικές. Πού βασίζονται οι συστημικές? Σε αυτά που έχουν αποθηκευμένα οι τράπεζες συνεταιριστικές. Έτσι κινείται το χρήμα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Και έρχονται και τα stress test, και δεν θα είναι καθόλου καλό το σημάδι. Και έχουμε φυσικά και το πρόσφατο συνέδριο της ΟΤΟΕ. Όπου σημειώθηκε ότι η Ελλάδα έχει πλέον το μικρότερο αριθμό υποκαταστημάτων τραπεζών σε αναλογία με 100.000 κατοίκους. Και υπήρξε προβληματισμός και από τις πιέσεις που άσκησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τότε και για τη συγχώνευση των 4 μεγάλων συστημικών τραπεζών σε 2. Τώρα. Πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα, τι σκέφτονται να κάνουν οι δήμαρχοι, γιατί από ό,τι μάθαμε και όλοι χθες και από τις αποφάσεις που πήραν, δεν θα το αφήσουν έτσι το θέμα. Είναι δυναμική η κινητοποίησή τους, ομόφωνα δυναμική. Χθες είχαν μαζί τους και τρεις έγκριτους νομικούς, τον κύριο Κανελόπουλο, όπως ανέφερα πριν, τον κύριο Ζιγούρη, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ, και την κυρία Σιούτη, και εκείνη είναι πολύ γνωστή καθηγήτρια δημοσίου δικαίου. Και έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα για εσάς να δείτε πού μπορεί να πατήσει νομικά ένας Δήμος σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα αυτή της μεταφοράς των ταμιακών διαθεσίμων.
Έτσι λοιπόν οι νομικοί λένε ότι αναιρείται ο πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, οι Δήμοι στερούνται της δυνατότητας ελεύθερης τοποθέτησης και διάθεσης των πόρων τους. Δεύτερον, η μεταφορά των πόρων δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Λένε οι νομικοί, δεν υπήρξε ούτε ένας λόγος δημοσίου συμφέροντος στην υπουργική απόφαση που να δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Το διάβασα και φυσικά έτσι είναι. Τρίτον, παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, τα λέγαμε αυτά χθες στην ζωντανή μας σύνδεση, η προβλεπόμενη δυνατότητα εξαίρεσης επιμέρους ΟΤΑ από το νέο καθεστώς με απόφαση κρατικών οργάνων επιτείνει την προσβολή της οικονομικής αυτοτέλειάς τους. Και τέλος, η υπουργική απόφαση δεν προβλέπει κριτήρια με βάση τα οποία θα εξαιρούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το νέο καθεστώς. Με αυτά τα νομικά πατήματα. Ή και δεν πρόκειται. Νομικά επιχειρήματα, γιατί είναι ίσχυρα επιχειρήματα. Πρώτα απ' όλα θα στείλει επιστολή στον κύριο Χουλιαράκη και στον κύριο Χαρίτση και θα ζητήσει συνάντηση μαζί του το συντομότερο. Δεύτερον, θα καταθέσει άμεσα αίτηση αναστολή τη εκτέλεση υπουργική απόφαση και θα προσφύγει στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Τρίτον, θα κοινοποιήσει την απόφασή τη στην Ένωση των Συνεταιριστικών Τραπεζών, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στην ΟΤΟΕ. Και είναι αυτό που λέγαμε ότι θα πληγούν οι συνεταιριστικές τράπεζες. Και επίσης θα απευθυνθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα το ενημερώσει, και όλα τα ευρωπαϊκά συλλογικά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς έχουμε και τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης που προσβάλλεται μέσα από αυτή την υπουργική απόφαση. Και να σου πω ότι εχθές είχαμε και το πρώτο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου στη χώρα, το οποίο επίσης με το οποίο επίσης αποφασίζει ο Δήμος Αθηναίων συγκεκριμένα ότι θα καταφύγει σε όλες τις νομικές μεθόδους που έχει στα χέρια του. Για να μην μεταφέρει τα ταμιακά του διαθέσιμα. Εκτός είναι αυτού, και άλλοι Δήμοι και πρέπει να σου πω ότι είναι και πολλοί Δήμοι οι οποίοι οι δήμαρχοι είναι στηριζόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ που αντιδρούν σε όλο αυτό. Δεν είναι δήμαρχοι, γιατί κάποια στιγμή ανέβηκαν πολλοί οι τόνοι και είπαν, διέρευσαν μάλλον, ότι ουσιαστικά αυτό στείνεται σε επίπεδο κυρίως ηγεσίας της ΣΚΕΔΕ, περισσότερο για επικοινωνιακούς, για ψηφοθυρικούς λόγους. Είναι και πάρα πολλοί δήμαρχοι που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αντιδρούν. Εχθές είχαμε τον κύριο Μπίρμπα και τον κύριο Ιωακιμίδη. Και οι δύο απερίφραστα καταδίκασαν αυτή την υπουργική απόφαση. Ο κύριος Μπίρμπας μίλησε για απόρρια ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που ασκεί το κράτος εδώ και χρόνια και μίλησε και για σύγκρουση με το βαθύ κράτος. Σκληρά λόγια. Από τον κύριο Μπίρμπα εγώ δεν το περίμενα προσωπικά. Και ο κύριος Ιωακιμίδης μέσα σε 30 δευτερόλεπτα είπε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε κεντρικούς αυτοτελείς πόρους την 1η Μαρτίου. Και ότι αυτή η υπουργική απόφαση είναι εκβιασμός και ευθεία απειλή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν και οι δύο ξεκάθαροι στην τοποθέτησή τους. Ο κ. Μπίρμπας βέβαια λέει: ελάτε να το συζητήσουμε πρώτα λίγο με τον κύριο Χουλιαράκη πριν τα κάνουμε όλα αυτά. Είναι και διαφορετική στάση. Εντάξει, του κ. Μπίρμπα γενικότερα. Ναι. Οπότε περιμένουμε. Κρατά μια πιο μικρή αποφάση. Ήταν σκληρά τα λόγια. Ο κ. Πατούλης ενδεικτικά είπε ότι το κράτος έχει πάρει από το Δήμα Μαρουσίου 115 εκατομμύρια ευρώ. Από το 15 και εφεξής. Πόσα άλλα θέλει. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, ο Δήμος Μαρουσίου είχε να δώσει. Για πάμε σε ένα Δήμο πάνω στην Ήπειρο. Τι έχει να δώσει ένα τέτοιο Δήμο? Τα αποθεματικά του λέει δεν τα κάνει αυτός ο Δήμος. Είναι πολύ πιο δύσκολο και δεν έχουν τέτοιο κεφάλαιο. Και να σου πω επίσης ότι συνεχίζονται οι αντιδράσεις και την πλευρά της ΕΜΠΕ, η οποία αποφάσισε ότι 12 Φεβρουαρίου, 12 ώρα το μεσημέρι, θα συναντηθεί το ΔΟΥΣΟΥ της, στο Διοικητικό του Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικώς πώς και εκείνη θα κινηθεί νομικά. Ήδη ο κ. Αγοραστός είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα καταφύγουμε και εμείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μίλησε για μια χώρα που ναι, μεν βγαίνει από τα μνημόνια, η αυτοδιοίκηση όμως ποτέ. Η υπουργική απόφαση είναι αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική, αντίκειται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και η ΕΠΕ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αποκλειστικό θέμα εκείνης συνεδρίας λοιπόν θα είναι η υπουργική απόφαση. Μάλιστα. Πριν περάσουμε να δούμε και τις δηλώσεις που είχαμε στην κάμερα του Attica TV χθες, έχουμε κι άλλο ένα σημαντικό αυτοδιοικητικό ζήτημα σήμερα. Έχουμε την επίσημη απάντηση του Κώστα Μπακογιάννη στο κάλεσμα που απίφθινε ο έτερος, ο ανθυποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, σχετικά με συνεννόηση και κοινή και σύμπραξη μάλλον στο ζήτημα των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε αρνητική απάντηση από τον κύριο Μπακογιάννη, έχουμε θετική απάντηση από τον Νάσο Ηλιόπουλο, τον άλλο υποψήφιο που στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση, και μάλιστα μια αρνητική απάντηση με κεντρικό τίτλο, επιγραμματικά να σας πω γιατί φαίνεται
ότι είναι μια σκληρή απάντηση. Η μάστιγα των ναρκωτικών δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή εκμετάλλευση. Είναι μεταξύ άλλων αυτό που αναφέρει ο κύριος Μπακογιάννης στην επιστολή που έχει αποστείλει και στον κύριο Γερουλάνο ως απάντηση, αλλά και στον κύριο Ηλιόπουλο και στον κύριο Σοφιανό. Είναι και εκείνος υποψήφιος από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτά και από τα αυτοδιοικητικά. Θέλω να πάμε να δούμε μάλλον τις δηλώσεις που έγιναν στην κάμερα του Άντεγα TV και αμέσως μετά πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Με τη σημερινή κυβέρνηση δεν ευθυδιαζόμαστε και το λέω διότι αυτό είχε γίνει και το 2015, είχε αναζητηθεί το 2017. Ερχόμαστε πάλι εκ νέου σε μια κατάσταση που έχουμε δει τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου δεν δόθηκαν ποτέ στην αυτοδιοίκηση, τα κράτησε η κεντρική κυβέρνηση. Του ΕΝΦΙΑ, που είναι ο φόρος ακίνητης περιουσίας που με αυτά κάνουν έργα στο εξωτερικό, πάλι η μαύρη τρύπα. Οι παρακρατηθέντες πόροι νέα γενιά ποτέ δεν δόθηκαν. Έρχονται τα αποθεματικά, τα παίρνουν. Και αυτό προφανώς σχετίζεται με το υπερσυγκεντρωτικό κράτος που θέλουν να φτιάξουν εις βάρος των τοπικών κοινωνιών, παρά ότι αυτά τα χρήματα τα δίνουν οι δημότες για να μπορέσουν να φτιάξουν τις τοπικές τους κοινωνίες, να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Και αυτό είναι μια υπερσυγκεντρωτική κατάσταση, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το στηρίξει η διοικητική δομή της αυτοδιοίκησης. Δεύτερο πράγμα βασικό, ότι τα καταστήματα, γιατί κάποιοι δήμοι που έχουν τα χρήματά τους σε υποκαταστήματα της περιοχής τους, και μιλάω για περιφερειακούς δήμους, παίρνοντας τα κεφάλαια των δήμων από τις τράπεζες αυτές εδώ πέρα, θα οδηγηθούν σε κλείσιμο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η τοπική οικονομία, οι άνθρωποι δηλαδή ηλικιωμένοι, να μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους. Γιατί η γιαγιά και ο παππούς δεν μπορεί να κάνει ούτε με μπάκιν, ούτε με ντουμπάκιν, ούτε τίποτα άλλο. Τρίτο πράγμα βασικό που θα δημιουργηθεί πρόβλημα είναι τα stress test των τραπεζών. Γιατί αυτά τα χρήματα θα φύγουν από τις τράπεζες, θα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπως ακριβώς το λέω, με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα η ανάπτυξη, γιατί από τις τοπικές τράπεζες δηλαδή γινόταν η χρηματοδότηση των όποιων επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό τώρα, αυτή η κίνηση, εσείς πώς την εξηγείτε? Εγώ πιστεύω ότι για να μπορούμε να ελέγξουμε κατά βάση τις δαπάνες που θα γίνουν εκλογικά, τις αναθέσεις, τα έργα, να τα τρενάρουμε, να δημιουργήσουμε εικονικό πλεόνασμα, να το πω έτσι, να φαίνεται δηλαδή ότι πάμε καλά. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, κομπάζει η κυβέρνηση. Σε τι συνίσταται ο ειδικός λόγος να πάρουν τα χρήματα των Δήμων και να τα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος και να τα παίξουν ρέπος, που όπως λέει το έγγραφο με bold γράμματα του ΟΔΙΧ, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, καμία προηγούμενη απόδοση σε επιτόκιο δεν εγγυάται ότι θα υπάρξουν μελλοντικές αποδόσεις. Αλλά, όπως λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, δίνεις 100 ευρώ σε αυτόν τον λογαριασμό και τα παίζουν ρέπος. Έπεσαν έξω, χάσανε 20 ευρώ. Θα μας δώσουν 80 συν 20 που θα καλύψουν τη χασούρα. Μιλάω απλά. Δεν θα πάρουμε 102, 103, 105 ευρώ που θα παίρναμε με τα επιτόκια όπου παίρνουμε από τις τράπεζες τις οποίες έχουμε κατατεθειμένα και στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων τα χρήματά μας. Εγώ προσωπικά δεν σπούδασα, ούτε ορκίστηκα, τζογαδόρος. Δεν είμαστε ούτε υποκαταστήματα της Τραπέζης της Ελλάδος ή Δήμοι, ούτε είμαστε κρατικοί υπάλληλοι και υπήκοοι της εκάστοτε κυβέρνησης ή Δήμοι. Έχουμε κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, την οποία είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να σέβεται. Καλείται ο Υπουργός Εσωτερικών να παρέμβει προς τον κύριο Χουλιαράκη, και ο κύριος Χουλιαράκης και οι δυο μαζί να εξαιρέσουν από αυτήν την υπουργική απόφαση τους Δήμους άμεσα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τα δώρα και τα επιδόματα. Μια σημαντική συνεδρίαση. Θα πάω κατευθείαν να μας πει όλες τις λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά το έχει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Είναι η Σοφία Μίτιλη μαζί μας. Μην μπερδευτείτε, υπάρχει λύση σε λίγα λεπτά σε θα λίγα είναι λεπτά, στον αέρα. Θα τα πούμε. Αλλά νομίζω είσαι η πλέον αρμόδια να μας ενημερώσει τι έγινε με αυτή τη συνεδρίαση.
αν έχουμε μια απόφαση ή πότε θα την έχουμε αυτή την απόφαση. Και το βασικότερο που ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο, και είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζεις, πόσο κόσμο ενδιαφέρει και ποιους ενδιαφέρει. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε. Είχαμε, λοιπόν... Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, καλό μήνα, Γιώργο. Μπορώ να, σου δίνω, να σου δώσω τη σκητάλη σήμερα και επίσημα στον αέρα. Ακριβώς, και θα τα πούμε και αναλυτικά. Θα έχουμε και τον κύριο Μητρόπουλο σε λίγα λεπτά στην εκπομπή Υπάρχει Λύση για να δούμε. Γιατί περιμένουμε, λοιπόν, έγινε μια κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και περιμένουμε την απόφαση της ολομελίας του Συμβουλίου για τα δώρα, καθώς επίσης και για τα επιδόματα, όπως πολύ σωστά είπες, για τις περικοπές των ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Να πούμε ότι το έκτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας τους έχει δικαιώσει και περιμένουμε απλά την απόφαση. Άρα υπάρχει μια πρώτη απόφαση δικαιωτική. Και πιστεύουμε ότι ακριβώς το ίδιο θα είναι και αυτή η απόφαση της ολομελίας, μάλλον το Μάρτιο. Πάντως καλά έκανες και το διευκρίνησες, να το διευκρινίσουμε και στον κόσμο, ότι αφορά τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Ακριβώς. Επειδή... Δεν είναι... καθολική και ακριβώς. Για όλους αυτοί... Να το τονίσουμε, λοιπόν, αναφερόμαστε στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Επειδή από το 2018, το λέγαμε και εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή, είμαστε σε μία εποχή και σε ένα γύρο διεκδικήσεων ως προς τις περικοπές για όλους τους συνταξιούχους. Λέγαμε, λοιπόν, ότι όλοι οι συνταξιούχοι, και εξακολουθούμε και λέμε, ότι πρέπει να κάνουν τις γνωστές αιτήσεις. Αιτήσεις για τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις, στα δώρα, στις επικουρικές, καθώς επίσης και για την εισφορά αλληλεγγύης. Τι γίνεται, λοιπόν? Όλοι οι συνταξιούχοι, τους λέγαμε, μέχρι το τέλος του 2018, μπαίνοντας μέσα στον ΕΦΚΑ, κάνουμε αυτή την αίτηση. Η αίτηση μας δίνει το κομμάτι της διακοπής της παραγραφής. Όσοι, λοιπόν, συνταξιούχοι πήγανε και κάνανε αυτές τις αιτήσεις μέχρι το τέλος του 2018, έχουν και το έτος του 2013. Κάποιος ο οποίος δεν έκανε αυτή την αίτηση μπορεί ακόμα και σήμερα να μπαίνει και να κάνει αυτή την αίτηση για τη διακοπή της παραγραφής, απλά είναι από το 2014 έως σήμερα. Επί της ουσίας, δηλαδή, μπαίνει κάποιος, κάνει αυτή την εγγραφή για να κρατήσει το δικαίωμα που έχει. Ακριβώς. Να ζητήσει αναδρομικά από τα έτη που ανέφερες και εσύ στα δώρα και στα επιδόματα. Δημοσίους υπαλλήλους, επαναλαμβάνω. Ακριβώς. Μην, γιατί... Σήμερα αυτή η κρίσιμη συνεδρίαση αυτό, το τονίζουμε και θα το πούμε. Το λέμε είναι, πολλές, λοιπόν, φορές, γιατί για επειδή όλος ο κόσμος είναι λίγο ανάστατος με τις περικοπές. Ακριβώς. Το διευκρινίζουμε γιατί δεν αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν υποστεί αυτές τις περικοπές δώρο και επιδομάτων. Σε πρώτη φάση μιλάμε για, τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Βεβαίως, το Συμβούλιο της Επικρατείας και όλες αυτές τις αποφάσεις, να τονίσουμε και να πούμε στους τηλεθεατές μας, ότι ανοίγει το δρόμο προς τη διεκδίκηση των αναδρομικών. Αυτό μιλάμε για ένα μεγάλο κόστος. Αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο και βεβαίως δεν ξέρουμε και ποια κυβέρνηση θα υποστεί όλη αυτή την. Το ποσό το οποίο πρέπει. Το λες επικέστατα. Σε ποια κυβέρνηση θα σκάσει αυτή η βόμβα? Γιατί άμα σκάσει αυτή η βόμβα, που μιλάμε για αρκετά δις επιστροφή αναδρομικών, αντιλαμβανόμαστε το τι μπορεί να συμβεί και όσον αφορά το τι δημοσιονομικό κενό μπορεί να δημιουργήσει τότε και τι συνέπειες μπορεί να δημιουργήσει τότε. Πάντως, αυτό που συμβουλεύουμε σε όλους τους τηλεθεατές μας είναι να, επειδή έχουν γίνει παράνομες κρατήσεις από το 2013 έως σήμερα, να πηγαίνουν και να κάνουν την αίτηση. Η αίτηση είναι στο κομμάτι διακοπής της παραγραφής, γιατί μπορεί, δεν το γνωρίζουμε, η κυβέρνηση να πει, ακόμα και αν δεν έχετε κάνει κάποια αγωγή, εμείς σε όλους, λοιπόν, που έχουν κάνει την αίτηση, θα γυρίσουμε, θα επιστρέψουμε από σαν αναδρομικών. Καλό είναι, δεν είναι τίποτα, είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και στους τηλεθεατές μας είναι για το 2, για την εισφορά αλληλεγγύης, επειδή μας ρωτάνε πάρα πολλοί τηλεθεατές, να μπορούν να κάνουν αίτηση αρκεί το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να είναι 1.400 ευρώ μεικτά. Μην πηγαίνουν άνθρωποι των 700 ευρώ, των 600, να κάνουν για την αίτηση για την εισφορά αλληλεγγύης. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για την ενημέρωση. Περισσότερη ενημέρωση πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα μου έδωσε μια πολύ καλή ιδέα σε επόμενη εκπομπή να βρεθούμε πάλι εδώ τηλεοπτικά και να μιλήσουμε για το θέμα των κόκκινων δανείων. Βεβαίως, και ένα τι πολύ σημαντικό θέμα. Και ειδικά χθες, μετά τη δήλωση που έκανε ο κύριος Δραγασάκης, ότι ανοίγει το θέμα των κόκκινων δανείων, υπάρχει ζήτημα και μάλλον αν υπάρχει σοβαρότερο ζήτημα, μπορεί να έχουμε και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, που όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Είτε δανειακή σύμβαση είτε κούρεμα καταθέσεων, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε λίγα λεπτά θα είστε και στον αέρα στο Υπάρχει Λύση. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πάμε εμείς τώρα να πάμε λίγο στο κομμάτι, βάζουμε μια τελεία στα οικονομικά.
Πάμε στο κομμάτι το αυτοδιοικητικό, να δούμε τι έγινε. Είχαμε χθες εγκαίνια στη Μαγούλα, είχαμε εγκαίνια ενός δημοτικού ιατρείου. Παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα βρίσκεται εδώ η κυρία Ολυμπία Αναστασοπούλου, είναι στέλεχος του ποταμιού και υπεύθυνη του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης, να συζητήσουμε τόσο για την πολιτική επικαιρότητα, όσο φυσικά και για τα αυτοδιοικητικά. Πάμε στο ρεπορτάζ. Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας, ένας θεσμός που ως φορέας πρωτοβάθμιας υγείας και φροντίδας παρέχει σε όλους τους πολίτες του Δήμου μία δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη στήριξη των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σήμερα, σε μία δύσκολη κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, το Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας τίθεται σε λειτουργία για να παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους τομείς της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας και της πρόνοιας. Η λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου της Μαγούλας είναι πολύτιμη τη στιγμή που τα προβλήματα στον τομέα της υγείας διωγγώνονται. Η Δημοτική Αρχή με το Δημοτικό Ιατρείο και μάλιστα στη Μαγούλα προσπαθεί να λύσει κάποια εξ αυτών. Με ένα σταθερό ωράριο, με γιατρούς και με ειδικότητες που μπορούμε να τις κάνουμε περισσότερες, θεωρούμε ότι βοηθάμε τους συμπολίτες μας να λύσουν μια σειρά προβλήματα τα οποία έχουν ιατρικής φύσης. Είμαστε χαρούμενοι που ως Δημοτική Αρχή κάναμε ένα βήμα παραπάνω, μετεγκαταστήσαμε το Δημοτικό Ιατρείο σε έναν αυτόνομο χώρο και έτσι μπορούν όχι μόνο οι μαγουλιώτες αλλά συνολικά ο καλλικρατικός Δήμος να έρχονται να το επισκέπτονται και να παίρνουν οδηγίες ή φάρμακα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι αναβαθμίζεται μια ευρύτερη γειτονιά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου Δημοτικού Ιατρείου. Το Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας εκπληρώνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό ρόλο, αφού εξυπηρετεί πρωταρχικά παιδιά, ανασφάλιστους, ηλικιωμένους, αμαία, μέλη των ΚΑΠΗ, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άνεργους, οικονομικά ασθενέστερους δημότες, μετανάστες με ή χωρίς χαρτιά που κατοικούν στην πόλη. Το Δημοτικό Ιατρείο παρέχει υπηρεσίες ιατρού-παθολόγου, καρδιολόγου και παιδιάτρου και υποστηρίζεται η δομή από νοσηλευτικό προσωπικό και από μια κοινωνιολόγο, η οποία είναι υπάλληλος κοινοφελούς επιχείρησης. Το Δημοτικό Ιατρείο λειτουργεί υπό την αιγίδα της κοινοφελούς επιχείρησης, στηρίζεται ολοκληρωτικά από τον φορέα και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που μπορέσαμε στην Μαγούλα να κάνουμε αυτό το έργο. Το είχε πραγματικά ανάγκη η πόλη της Μαγούλας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το Δημοτικό Ιατρείο έρχεται να συμπληρώσει ελλείψεις ή ανάγκες που υπάρχουν στην Μαγούλα στο κομμάτι της υγείας. Και όχι μόνο, γιατί ο σκοπός των ιατρών είναι να κάνουν διάγνωση των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν σε έναν ασθενή, που μπορεί να χρειάζεται να ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες από πλευράς Δήμου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε συνολικά έναν άνθρωπο. Και ενώ όταν υπάρχουν εξαιρετικές ανάγκες, γιατί εξυπηρετούμε και πολλούς ανασφάλιστους, ανθρώπους που μπορεί διαφορετικά να μην είχαν πρόσβαση στη δυνατότητα εξέτασης και συνταγογράφησης. Άρα ο κοινωνικός του σκοπός υπερτερεί και όλου του υπόλοιπου σκοπού που εξυπηρετεί ως Δημοτικό Ιατρείο. Σε μια νέα αναβαθμισμένη δημοτική δομή υγείας στη Δημοτική Ενότητα της Μαγούλας, το Δημοτικό Ιατρείο έρχεται για να προσφέρει υπηρεσίες που οι πολίτες πραγματικά έχουν ανάγκη. Το υψηλότερο επίπεδο υγείας είναι το αναφέρετο δικαίωμα κάθε ατόμου σύμφωνα και με το Σύνταγμα. Στην εποχή μας πραγματικά χρειάζονται τέτοια ιατρία τη στιγμή που έχουμε οικονομική κρίση και δεν έχουν τη δυνατότητα κάποιοι να απευθυνθούν σε ιδιωτικά ιατρία. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη εξάλλου είναι το πρώτο επίπεδο επαφής του ασθενή με άτομα του τομέα υγείας. Έχουν να κάνουν με τη θεραπεία και την πρόληψη και βοηθούν στην αποφόρτιση του τριτοβάθμιου τομέα, δηλαδή των νοσοκομείων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να κλείνουν ραντεβού με το επιστημονικό προσωπικό του Δημοτικού Ιατρείου της Μαγούλας. Το Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Ελευσίνας κάνει μια εξαιρετική δουλειά εδώ και μια τετραετία. Εξυπηρετεί πολίτες από διάφορα κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερα ομάδες οι οποίες πάσχουν οικονομικά, ανασφάλιστους ασθενείς αλλά και πολλούς ηλικιωμένους, ασφαλισμένους στον ΚΑΠΗ.
και όλους τους δημότες εν γέννη της Ελευσίνας και της κοινότητας Μάγουλας. Κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και εμείς από την πλευρά μας, αλλά και ο Δήμος, φτιάχνοντας αυτό το ιατρείο. Προσπαθούμε να το υποστηρίξουμε με όλη μας την ψυχή και θεωρώ ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή που όλες οι δημόσιες δομές καταραίουν, το Δημοτικό Ιατρείο αντέχει ακόμα και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Εμείς οι γιατροί, ο παιδίατρος, ο καρδιολόγος και η παθολόγος δίνουμε την ψυχή μας για αυτό το ιατρείο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στις δύσκολες εποχές. Και πιστεύουμε ότι με το κατάλληλο κτηριακό που τώρα ολοκληρώθηκε θα γίνει πιο προσβάσιμο, πιο άνετο για τους ασθενείς, τους μικρούς ασθενείς και τους μεγάλους ασθενείς. Βασική επιδίωξη του Δημοτικού Ιατρείου μέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται είναι η εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας και του συνόλου του Δήμου. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε τι έγινε και στην μια σημαντική πρωτοβουλία από πλευράς του Δήμου Ελευσίνας, Δημοτικό Ιατρείο στη Μαγούλα. Να πάμε τώρα να επιστρέψουμε μάλλον στην πολιτική επικαιρότητα. Όπως σας είχα προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας την κυρία Ολυμπία Αναστασοπούλου. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Ποταμιού, αλλά και υπεύθυνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι γνώστης της αυτοδιοικητικής, του αυτοδιοικητικού κομματιού. Έχω μια εμπειρία που διατελέσει τη Δημοτική Σύμβουλη στο Παλαιοφάλιρο. Έχετε διατελέσει στο Παλαιοφάλιρο. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά, ένα μια ευρύ γκάμα να συζητήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω όμως από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί το ποτάμι έχει βρεθεί στο επίκεντρο. Είμαστε στο μάτι του κυκλώνα αυτή τη στιγμή. Κυκλώνα. Ναι. Θεωρείτε ότι βρίσκεστε μέσα σε μια δίνη. Νομίζω ότι από τη συμφωνία. Όλο το πολιτικό σύστημα. Έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις, αλλά στη συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω ότι το ποτάμι και λόγω του ότι έχασε την κοινοβουλευτική ομάδα, έχει δεχτεί τους ισχυρότερους κλειδονισμούς σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Θα δούμε τι θα γίνει και με τις ΦΑΝΕΛ. Έχει πληρώσει τη συνέπειά του, κύριε Λεμό. Είναι το μόνο κόμμα, κίνημα που από την αρχή και ο επικεφαλής του είχε ταχθεί υπέρ της λύσης και το υποστήριξε. Μέχρι τέλους. Παρ' όλα αυτά δεν είχε θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας, οπότε η όλη εξέλιξη δεν ήταν αναμενόμενη, έτσι. Πληρώνει τη συνέπειά του με προσωπικό και κομματικό πολιτικό κόστος. Ωστόσο να πούμε ότι το ποτάμι δεν έχει διαλυθεί. Ίσα-ίσα που έχει συσπηρωθεί, έχει έρθει καινούριος κόσμος. Ναι, μεν διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ξέρετε, σε ένα κίνημα δεν είναι μόνο οι βουλευτές του. Και ειδικά σε ένα καινούριο κίνημα το οποίο ξεκίνησε από το μηδέν. Είναι μεγάλη δυσκολία. Είναι δυσκολία, όμως μας έχει πεισμώσει, μας έχει συσπηρώσει και θα κατέβουμε πολύ δυνατά. Πρώτα στις ευρωεκλογές που θεωρούμε ότι θα είναι η πρώτη αναμέτρηση η οποία θα λάβει η χώρα. Έχετε και στη συνέχεια έχουμε δύο ευρωβουλευτές. Mm-hmm. Έχουμε τον κύριο Γραμματικά και τον κύριο Κύρκο, μας εκπροσωπούν επάξια και τη χώρα βεβαίως. Θα επιδιώξουμε μία πρώτη έτσι, πολύ καλή παρουσία στις ευρωεκλογές και στη συνέχεια και στις εθνικές. Σχετικά με τα όσα είπε ο κύριος Αμυρά σήμερα το πρωί, θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρές αιχμές κάτω του Προέδρου και επειδή. Βέβαια, είναι μια κλεισή σύσκεψη, όπως είπε ο κύριος Αμυράς, mm-hmm. που έγινε ανάμεσα σε εκείνον, τον κύριο Ψαριανό και στον κύριο Θεοδωράκη, όπου άφησε σαφείς εκμές ότι υπήρξε κάποια συναλλαγή με την κυβέρνηση για να στηρίξει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν ήσασταν παρούσα για να ξέρετε αν ισχύει. Όχι, και δεν έχω ακούσει και τι είπε ακριβώς ο κύριος Αμυράς, όμως μπορώ να σας βεβαιώσω το εξής. Το σημαντικό είναι και αυτό που ήθελα να ρωτήσω και να μάθει και ο κόσμος. Βεβαίως. Εσείς που έχετε συμμετάσχει, είστε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Είμαι σε όλα, στα τελευταία τρία πολιτικά συμβούλια είμαι μέλος. Ακριβώς. Λειτουργεί έτσι το ποτάμι, λειτουργεί έτσι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Μπορεί να ευσταθούν, δηλαδή, τα λεγόμενα του κύριου Αμυρά. Θα σας πω το εξής. Επειδή ήμουν παρούσα στο Πολιτικό Συμβούλιο της 5ης το Γενάρη, τότε δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, όπου ακριβώς ο κύριος Αμυράς μπροστά σε μένα και σε υπόλοιπα 20 στελέχη μας διαβεβαίωσε ότι όποιος θεωρεί ότι αυτός θα διαλύσει το ποτάμι είναι ένας βλάκας και μισός, δηλαδή μας προσέβαλε. Και προσέβαλε τον ίδιο τον εαυτό, διότι μετά ουσιαστικά απέδειξε ότι ψευδόταν. Μιλάτε για το λοιπόν, μιλάει για το τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο πριν την ψήφιση. Πάμε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, έλαβε χώρα αυτό το Πολιτικό Συμβούλιο. Είναι η συνεδρίαση ενός συνταγμένου οργάνου και ως εκ τούτου τηρούνται πρακτικά για όλες τις συνεδριάσεις. Όμως, για την συνάντηση στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Σαμυράς, από ό,τι καταλαβαίνω από τα δικά σας λεγόμενα, προφανώς και δεν τηρούνται. Είναι μια κατηδίαν προσωπική συνάντηση μεταξύ του επικεφαλής και κάποιων βουλευτών του. Ναι. Έτσι, όπου προφανώς και δεν τηρούνται πρακτικά. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται ο κ. Σαμυράς. Όμως να πω κάτι, αρκετά με αυτή την κόντρα. Αρκετά με αυτή τη στήρα αντιπαράθεση. Πλέον το ποτάμι έχει γυρίσει σελίδα. Ναι, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα εξαιτίας των χειρισμών αυτών των βουλευτών. Αλλά είναι δυνατό, ενωμένο, έχει να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, έχει να προσφέρει στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Και πλέον επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Έτσι, δε, αν οι κύριοι Ψαρανιός και Αμυράς θέλουν οποιαδήποτε απάντηση, θα την έχουν, θα έχουν τη σωστή απάντηση. Αλλά πλέον κοιτάμε μπροστά, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Δεν περιμένουν οι πολίτες από εμάς τα κουτσομπολιά και τα μαχαιρώματα, περιμένουν δουλειά. Περιμένουν επειδή πρόγραμμα. Συμμετείχατε και στα πολιτικά συμβούλια, είχε εκφραστεί αυτή η αντίθεση του κυρίου Αμυρά και σε άλλα πολιτικά συμβούλια, ή υπήρξε αυτή η έκφραση μόνο στο τελευταίο. Εννοείται όσον αφορά τη στάση του Συμφωνία των Πρεσπών. Τη στάση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Επειδή έκανε και πολλές φορές αναφορές για τον πρόεδρο ότι εκείνος διάλυσε, γενικά υπήρξαν αντιδράσεις από τον ίδιο και προς τον Σταύρο Θεοδωράκη και στους χειρισμούς που έκανε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να αποξιώσω την προσφορά του κυρίου Αμυρά στο ποτάμι μέχρι το σημείο που έφυγε, αλλά πραγματικά σας λέω, έχω μείνει έκπληκτη από τον τρόπο του και τη συμπεριφορά του. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Ο επικεφαλής ποτέ δεν έθεσε, όπως αντίστοιχα η κυρία Γεννηματά, θέμα κομματικής πειθαρχίας. Ξέραμε εξ αρχής ότι ο κύριος Αμυράς και ο κύριος Ψαριανός δεν ήταν υπέρ της συμφωνίας. Και εγώ είχα μιλήσει πολλές φορές στα πολιτικά συμβούλια και είχα πει ότι αν ήμουν βουλευτής, νομίζω δεν θα την ψήφιζα τη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ, είναι ένα μείζον εθνικό θέμα, αλλά δεν είναι το μοναδικό στο οποίο μπορούν να προσφέρουν τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Έχει επιχειρηθεί μια εργαλειοποίηση και δυστυχώς έχει διχάσει τον ελληνικό λαό από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Λες και το μόνο μείζον θέμα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην καθημερινότητά τους, οι οποίοι βάλλονται από παντού, είναι αυτό. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαμε πει εξ αρχής, αν είχε συγκαλέσει ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, θα είχαμε και μια πολύ καλύτερη λύση και δεν θα είχε επέλθει αυτός ο δικασμός στον ελληνικό λαό. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία ξαφνικά φεύγει από την γραμμή την οποία στήριζε επί 25 συναπτά έτη, προφανώς για λόγους κομματικού ωφέλους. Έτσι, και έρχεται τώρα το ποτάμι να αναλάβει και δυσανάλογο βάρος. Σας θυμίζω ότι τώρα στις 26 Φεβρουαρίου κλείνουμε 5 χρόνια παρουσία στην ελληνική πολιτική ζωή. Θεωρούμε ότι έχουμε προσφέρει. Το κοινοβουλευτικό μας έργο ήταν πάντα πολλαπλάσιο του αριθμού των βουλευτών μας, ακόμη και όταν ήμασταν 11. Έτσι. Και ερχόμαστε τώρα και μιλάμε για τη συμφωνία, η οποία έγιναν πολύ κακοί χειρισμοί από τους δύο κυρίως υπεύθυνους, οι οποίοι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνών κόμμα. Μην αναφερθώ στο Σανέλ, έτσι, και στο Ολοθέατρο. Αντιλαμβάνονται οι τηλεθεατές και οι πολίτες. Και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία διαχειρίστηκε τις τύχες της πατρίδας μας για πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο θέμα. Παρόλο που η σύνθετη ονομασία έργα όμνης ήταν η γραμμή τους, έτσι. Επειδή αναφερθήκατε στην ίδρυση του ποταμιού, όλοι θυμόμαστε όταν πρωτοϊδρύθηκε το ποτάμι. 26 Φεβρουαρίου του 2014. Μπορώ να πω, δεν ήταν ποτάμι τότε, ήταν χύμαρος, με την έννοια ότι ξεκίνησε με πολύ υψηλές προσδοκίες. Ναι, προσέλκυστε ότι είναι μια φωνή η οποία την είχε ανάγκη όμως, ο κόσμος. Έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου και όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι μόνο η αποχώρηση του κ. Ψαριανού και του κ. Αμυρά. Μέσα σε ένα διάστημα έχει χάσει 9 βουλευτές. Κοιτάξτε να δείτε, και στις συνθήκες πόλεσης που δημιουργήθηκαν, δυστυχώς πλήγησαν όλα τα μικρά κόμματα. Και είναι απορίας άξιων πώς όλοι οι βουλευτές βρήκαν το ιδεολογικό φως πάντα σε μεγαλύτερου σχηματισμού. Τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, όλα τα μικρά κόμματα επλήγησαν ακριβώς από αυτές τις συνθήκες ακραίας πόλωσης, τις οποίες υπηρέτησαν οι δύο μεγάλοι μονομάχοι. Αυτό βλάπτει σοβαρά τη δημοκρατία μας. Πρέπει να σας πω ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε συνταγματική ούτε νομοθετική ρύθμιση που να απαγορεύει μεσούσεις της κοινοβουλευτικής περίοδου. Τις μετακομίσεις, έτσι, μεταγραφές. Προφανώς μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί ένας βουλευτής, αλλά όχι να μεταφέρει την έδρα του. Να σας θυμίσω ότι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 έγιναν με λίστα του τέστην. Πρόκειται για διορισμένους βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν πάρει την ψήφο οι ίδιοι, την έχει πάρει το κόμμα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Φωτήλας, π.χ. στην Αχαΐα, εκλέχτηκε με τους ψήφους του ποταμιού και είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, προφανώς ο καθένας πολιτεύεται ανάλογα με το ήθος και τη συνείδησή του, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια νομοθετική ρύθμιση που να το απαγορεύει, διότι φαλκιδεύεται η βούληση του Έλληνα ψηφοφόρου αυτή τη στιγμή. Εσείς δεν είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζει μόνο το ποτάμι, το αντιμετωπίζει και η Ένωση Κεντρών. Και να σας πω και το εξής: η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλληλοκατηγορούνται, αλλά και οι δύο για γυρολόγους κλπ. Της πολιτικής. Και οι δύο όμως έχουν υπηρετήσει με τον τρόπο τους το σύστημα αυτό. Και έχουν δεχτεί και βουλευτές. Φυσικά έχουν δεχτεί, έχουν καλοδεχτεί. Δηλαδή, ένα από τα θέματα που έχει θίξει επανειλημμένα ο επικεφαλής μας, ο κ. Θεοδωράκης, είναι και σε σχέση με τη στάση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Και των δύο αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι καλοδέχτηκαν τον κύριο Αμυρά και τον κύριο Ψαριανό. Ποια πολιτική ηθική, δεν είναι περίεργο που οι πολίτες πλέον γυρίζουν την πλάτη τους στους επαγγελματίες πολιτικούς. Εμείς όμως στο ποτάμι, αν με επιτρέπετε, είμαστε πρωτίστως επαγγελματίες της ζωής και δευτεροπόντως επαγγελματίες πολιτικής. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι έχουμε να προσφέρουμε και είμαστε μια χρήσιμη
φωνή. Πρέπει το ποτάμι να ξαναμπεί στη Βουλή δυνατό για να προσφέρει στη δημοκρατία μας. Εσείς, μέσα σε όλο αυτό που γίνεται τώρα το πολιτικό σκηνικό, επειδή είχατε και πολύ ενεργή συμμετοχή και τότε που είχαμε την σύγκριση ναι, του ποταμιού μέρα, με το κίνημα αλλαγής. Από την πρώτη μέρα ίδρυσης του ποταμιού. Αλλά είμαι... και σε εκείνη τη φάση του ποταμιού βεβαίως, είχατε και πολύ ενεργή συμμετοχή. Ο επικεφαλής μου έκανε την τιμή να με συμπεριλάβω και στο εκτελεστικό γραφείο του κινήματος αλλαγής. Ήμουν στα 7 άτομα τα οποία μπήκαμε από το ποτάμι στο Κινάλ. Είχατε σκεφτεί, έχετε σκεφτεί να βρεθείτε σε άλλον πολιτικό χώρο? Όχι, ποτέ. Να σας πω κάτι, είχαμε την ευκαιρία. Εγώ στο Κινάλ, όταν έγινε η αποχώρησή μας, επικοινώνησαν όλοι μαζί. Μου, δεδομένου ότι ήμουν και γραμματέας ισότητας, είχα τη θέση του εκτελεστικού και μία πορεία πριν και αυτοδιοικητική κλπ. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό, διότι να σας πω κάτι, εκεί πήγα ως ποτάμι. Και ως ποτάμι, όταν ελήφθη η απόφαση να αποχωρήσουμε, αποχωρήσαμε. Κάποια στελέχη τα οποία παρέμειναν θεωρώ ότι το έχουν ήδη μετανιώσει, ότι βλέπουν τώρα το κοινάλ είναι υποδιάλυση. Ο μοναδικός υγιής χώρος στο κέντρο που έχει παραμείνει είναι το ποτάμι. Και θεωρώ ότι αυτό οι Έλληνες ψηφοφόροι θα αρχίσουν να το συνειδητοποιούν. Ξέρω ότι ο κόσμος καινούριος έρχεται. Παλιοί επιστρέφουν. Δηλαδή, πραγματικά, τολμώ να πω ότι μπορεί και να μας ωφέλησε αυτή η αποχώρηση, γιατί έχει μείνει το καθαρό ποτάμι που προσελκύει πλέον τους ψηφοφόρους. Και ξέρετε, τα μικρά κόμματα, όταν ένα καινούριο μάλλον κόμμα, όταν ιδρύεται, προφανώς έβαλαν υποψηφιότητα κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μια πρώτερη παρουσία, έτσι, μια αναγνωρισιμότητα και πήραν κάποιες ψήφους. Όμως τώρα το ποτάμι έχει ήδη 5 χρόνια παρουσία. Έχουμε βγει καινούριοι άνθρωποι, μας γνωρίζει ο κόσμος και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας επιλέξει πλέον ως γνήσιους ποταμίσιους που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που πρέπει. Ως ένα νέο δείγμα πολιτικής. Ξέρετε, αυτό ενοχλεί. Το ποτάμι έχει μια νέα σκέψη, ένα νέο τρόπο να πολιτεύεται, ο οποίος είναι καινούριος για τα ελληνικά πολιτικά ήθη και αυτό ενοχλεί. Ενοχλεί τα κατεστημένα. Αλλά επειδή μας θέλει ο κόσμος, θα παραμείνουμε και θα του προσφέρουμε αυτή τη διέξοδο στην ψήφο. Θέλω, θα μου δώσετε λίγα λεπτά να ό,τι πάμε θέλετε. Σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να επιστρέψουμε, να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτησή μας, αλλά να μιλήσουμε και για την αυτοδιοίκηση, που και εκεί το ποτάμι έχει επί της ουσίας ανακοινώσεις στήριξης σε υποψηφίους. Πάμε λίγο σε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε εδώ στις δημοσκοπήσεις στην ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με την κυρία Ολυμπία Αναστασοπούλου. Όπως είπα και πριν, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Ποταμιού, οπότε έχει εικόνα των συνεδριάσεων του Ποταμιού. Εγώ θέλω να σταθώ όμως σε κάτι που είπατε και εσείς στον αέρα πριν, ότι αν ήσασταν βουλευτής, το πιθανότερο είναι να μην ψηφίζατε τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η θέση σας. Αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, την οποία έχω εκφράσει και κατά κύριο στο Πολιτικό Συμβούλιο και ποτέ ο κύριος Οδωράκης δεν μας απέτρεπε το να εκφράζουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας ίσα που το ενθάρρυνε. Οπότε αυτό καταρρύπτει κάθε τυχόν επιχείρημα του κυρίου Μοιρά προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, ο επικεφαλής. Μπορώ να πω ότι κάποιες φορές μπορεί και να παραήταν δημοκρατικός, όχι το αντίθετο, έτσι. Θέλω να πω κάτι για τη συμφωνία. Το ερώτημα μου είναι γιατί δεν θα την ψηφίζατε. Θα σας πω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω επιφυλάξεις. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν πατριώτες οι οποίοι είναι υπέρ της συμφωνίας και πατριώτες οι οποίοι είναι κατά της συμφωνίας. Τώρα που έχουμε αυτό το τετελεσμένο, είναι πολύ σημαντικό και εμείς στο ποτάμι το έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή. Το θέμα της ερμηνείας και της εφαρμογής. Βλέπουμε ήδη τον κύριο Ζάεφ να αναφέρεται ως Μακεδονία και δεν βλέπω καμία αντίδραση από την αρμόδια ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν θέματα με τις ονομασίες, με τα σήματα. Έχω διαβάσει σχετικά ότι υπάρχουν γύρω στα 4 με 5.000 σήματα μακεδονικό, τα οποία μόνο περίπου 9-10 επιχειρηματίες, φανταστείτε έχουν τώρα το νούμερο που σας λέω, έχουν προβεί στην κατοχύρωση. Δηλαδή, πόσο από αυτή τη φασαρία που γίνεται. Είναι αποτέλεσμα της εργαλειοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι και εύκολη η κατοχύρωση. Φυσικά. Ίσως το έχουν κάνει 9-10 επιχειρηματίες μόνο. Κοιτάξτε, όσον αφορά το κόστος, δεν είναι πολύ μεγάλο και για το ευρωπαϊκό και για το διεθνές σήμα. Κυμαίνεται από τα 500 στα 1.000 ευρώ. Σαφώς όμως δείχνει που είναι η ουσία του θέματος. Και δείχνει ότι ο κύριος Τσίπρας, μη συγκαλώντας ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο το ποτάμι πρώτο έδειξε την εθνική ευθύνη και είπε αυτό πρέπει να γίνει. Μη συγκροτώντας μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης για καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα. Όχι για τα κόμματα. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα με ενδιαφέρει η χώρα. Να σας πω, έχω 2 γιους αυτή τη στιγμή, τους οποίους μεγαλώνω με κόπο και θέλω να δουλέψουν και να ζήσουν στη χώρα τους. Και η χώρα τους αυτή
να είναι μια η οποία μπορεί να τους προσφέρει και δυνατότητες και ευκαιρίες αξιοπρεπούς διαβίωσης και ασφαλούς διαβίωσης. Λοιπόν, και πραγματικά θεωρώ ότι κινδυνεύουν πιο πολύ από τους Τούρκους παρά από τους Σκοπιανούς, να σας το πω και έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε εθνική ευθύνη όλοι, και αυτοί που ψήφισαν και αυτοί που δεν ψήφισαν, να προασπίσουμε την τήρηση της συμφωνίας και την ορθή εφαρμογή της. Όχι επειδή τώρα περνάει ο καπνός και πάμε σε άλλο. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς προσπαθεί να κάνει μια αλλαγή στην ατζέντα. Το είδαμε ατζέντα, και με το ακριβώς, κάτω του το μισθό. Με... Έτσι, για να αποποιηθεί τις ευθύνες του. Αλλά η ευθύνη του είναι πολύ μεγάλη ως κυβέρνηση. Και η ευθύνη και της επόμενης κυβέρνησης, στην οποία εμείς θα θέλαμε να συμμετέχουμε ως ποτάμι, για να αποδείξουμε και στον ελληνικό λαό ότι κάνουμε πράξη αυτά τα οποία λέμε. Να και όταν συμμετέχετε το λέω σε αυτό, επόμενη κυβέρνηση ή σε επόμενη βουλή. Σε επόμενη, βουλή και ενδεχομένως υπό το πρίσμα ορισμένων αρχών και θέσεων, τις οποίες θα καταθέσουμε, να συμπορευτούμε, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στις αρχές μας. Δεν είμαστε ανέλεμεις να κάνουμε τα πάντα για την καρέκλα, έτσι θέλουμε είστε να κάνουμε τα πάντα. Συνεργασίες. Είμαστε ανοιχτοί βεβαίως σε μετεκλογικές συνεργασίες. Στις εκλογές είναι απόφαση του συνεδρίου μας ότι θα κατεβούμε αυτόνομοι και θεωρούμε ότι θα μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Μετεκλογικές συνεργασίες, τι σημαίνει, μπορείτε να μας το οριοθετήσετε, δηλαδή μετεκλογικές συνεργασίες σημαίνει, για παράδειγμα, σημαίνει και συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένο κόμμα, εφόσον κληθούμε να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε στην κυβέρνηση της χώρας, βάσει ορισμένων αρχών και θέσεων, τις οποίες θα έχουμε προηγουμένως ξεκάθαρα τοποθετήσει στο τραπέζι, ενδεχομένως θα συνδράουμε αν και εφόσον μπορούμε, χωρίς να κάνουμε έκπτωση. Γιατί εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε το λαό και τα συμφέροντά του. Το αποδείξαμε και με τη θέση μας στη Συμφωνία των Πρεσπών, όπου αδιαφορήσαμε για το κομματικό όφελος. Ο κύριος Θεοδωράκης ο ίδιος, με μεγάλες συνέπειες και προσωπικές και πολιτικές, έδειξε τη συνέπειά του και αυτό έχει εκτιμηθεί, ξέρετε, ακόμη και τους πολιτικούς εχθρούς εντός εισαγωγικών. Έτσι. Συναντάει όμως δυσκολίες στην κοινωνία. Σαφώς και συναντάει δυσκολίες, σαφώς και μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας είναι αντίθετο συμφωνία, αλλά σας λέω ότι αυτό, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι αποτέλεσμα της εργαλειοποίησης που επιχειρήθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Τα δύο αυτά μεγάλα κόμματα έχουν την κύρια ευθύνη για το διχασμό. Και ξέρετε ότι όποτε βιώσαμε και στο παρελθόν τέτοιες καταστάσεις, ήταν πολύ επιζήμιες για τον ελληνικό λαό. Τις πληρώσαμε πολλά χρόνια. Βλέπουμε παρόμοιες σκηνές. Να σας πω και κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο στην Ευρωβουλή δεν στήριξε την απομάκρυση Μαδούρο. Στηρίζει Μαδούρο αυτή τη στιγμή. Στηρίζει με τη συμφωνία, στηρίζει και Μαδούρο. Είναι αλακάρτ ευρωπαϊστής ο κύριος Τσίπρας. Το ποτάμι είναι το μόνο κόμμα με αληθινά ευρωπαϊκή προοπτική. Υπέρ του ευρωπαϊκού δρόμου, που μέρος αυτού είναι και η συμφωνία, υπέρ της απομάκρυσης Μαδούρο. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ποιον δουλεύει, ποιον εξυπηρετεί και πώς κινείται πολιτικά. Θέλω μία τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει ό,τι να θέλετε. Πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής, να μας πείτε λίγο και τα αυτοδιοικητικά. Τι γίνεται, ήδη έχετε ανακοινώσει κάποια στήριξη. Βγάλαμε μία πρώτη ανακοίνωση. Στον κύριο Μπακογιάννη για το Δήμο της Αθήνας. Κοιτάξτε, βγάλαμε μία στήριξη για 31, αν δεν απατώμε, δημάρχους. Εμείς κινηθήκαμε στην αυτοδιοίκηση ως εξής. Επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ακομμάτιστη και να είναι σε προεξέχουσα θέση το τοπικό, το συμφέρον των δημοτών. Είπαμε ότι όποιοι αυτοδιοικητικοί έχουν ήδη δείξει ότι πληρούν κάποια κριτήρια, είναι αποτελεσματικοί, προσφέρουν στην τοπική κοινωνία, θα τους στηρίξουμε ανεξαρτήτως κομματικού χρώματος. Οπότε στηρίζουμε τον κύριο Μπακογιάννη, αλλά στηρίζουμε, ας πούμε, και υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Στηρίζουμε και τον κύριο Ιαννίδη στην Κοζάνη, με τον οποίο μαζί και με τον κύριο Πακογιάννη είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Είχα μιλήσει και εγώ για την έξυπνη πόλη. Θέλω την πόλη μου στο κινητό μου, που είχαμε πει για τις νέες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν στους δημότες. Δεν έχουμε κομματικά στεγανά στην αυτοδιοίκηση. Σαφώς σε πολλούς συνδυασμούς θα συμμετέχουν και πρόσωπα δικά μας ποταμίσια. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έτσι, βεβαίως θα έχουμε τέτοια παρουσία. Δεν πιστεύουμε σε χρήσματα, πιστεύουμε σε στήριξη σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιτυχημένη αυτοδιοικητική πορεία ή έχουν αποδείξει, έχουν τα εχέγγυα για να προσφέρουν. Θεωρώ ότι αυτό είναι σε αρμονία και με τη γενικότερη φιλοσοφία του κόμματος και του καινούριου που φέρνει το ποτάμι στην πολιτική ζωή.
Κύριε Αναστασοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε, θα δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Θα είμαστε βεβαίως, γιατί έχουμε μπροστά μας πολλές εξελίξεις. Έχουμε μέλλον και στην αυτοδιοίκηση, έχουμε μέλλον και στην κεντρική πολιτική. Να πω ότι και 26 Φεβρουαρίου, που κλείνουμε 5 χρόνια από την ίδρυση του ποταμιού, θα κάνουμε μια έτσι πολύ επαιτειακή ωραία εκδήλωση. Θα έχουμε την ευκαιρία ίσως να τα ξαναπούμε και πριν από αυτό για να σας μιλήσω. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και ποια πρόσωπα θα δώσουμε. Θα παρουσιάσουμε και πρόσωπα για την Ευρωβουλή κλπ. Σε αυτή την εκδήλωση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Σοφία Μίτλη μετά, 6 η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι εδώ στις δημοσκοπήσεις, 3 η ώρα τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.